Σήμερα η Επιτροπή κάτι ασυνεδριάζει στο Συνεδριακό Κέντρο, αν και το απόγευμα θα υπάρξουν επιτροπές και στο κανονικό κτίριο της Βουλής. Πρόκειται για μια μακρά συνεδρία, άρχισε από τις 9 το πρωί. Πορεία της κυπριακής οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η παράταση της αναστολής των εξώσεων μέχρι και το τέλος του έτους. Ο Υπουργός Οικονομικών θα επικοινωνήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ούτως ώστε να υπάρξει η διευθέτηση το συντομότερο. Ωστόσο, Κάτια, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση για τις εκποιήσεις για τις οποίες η αναστολή έληξε στις 31 Αυγούστου και πλέον γίνονται κανονικά. Όσον αφορά τώρα στην αναστολή των δόσεων δανείων και πάλι σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών δεν δικαιολογεί επέκταση της αναστολής. Ωστόσο, οι τράπεζες, εάν και εφόσον θέλουν, μπορούν να το πράξουν ιδιωτικά. Ενάντια στην παράταση της αναστολής των δόσεων αλλά και των εκποίησεων είναι και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας που θεωρεί πως πλέον η οικονομία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν δικαιολογείται πλέον παράταση. Όσον αφορά τώρα στα οικονομικά δεδομένα και στις προβλέψεις. Για το 2021 υπάρχουν προβλέψεις για δημόσιο χρέος 120%, ύφεση 7% και δημοσιονομικό έλλειμμα 4,3%. Με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη ωστόσο να εκφράζει τη θέση πως η ύφεση ενδεχομένως να είναι μικρότερη από την πρόβλεψη. Όσον αφορά τώρα στο δημόσιο χρέος, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν μπορούσε να μην φτάσει το 120% γιατί έγιναν αρκετές πράξεις ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της κατάστασης της πανδημίας. Είχαμε και αρκετές εξόδους στις αγορές Κάτια. Ωστόσο, αναμένεται μείωση του χρέους, όπως είπε, τα επόμενα έτη, εάν δεν υπάρξει έξαρση της πανδημίας. Να πούμε πως αναμένονται μεταρρυθμίσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών θα προωθήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και μέσω του προϋπολογισμού του 2021. Ενώ τέλος να πούμε πως αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το θέμα των πολιτογραφήσεων. Ο Κωνσταντίνος Πετρίτης αναφέρθηκε σε έρευνα σύμφωνα με την οποία η επίδραση του προγράμματος στην οικονομία είναι θετική. Βοήθησε ιδιαίτερα στην απασχόληση, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα και είχε και μία συνεισφορά στο ΑΕΠ 1,7%. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει επίπτωση στις τιμές των ακινήτων και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου υπήρξε αύξηση πάνω από τον μέσο όρο. Ενώ να πούμε πως αυτή τη στιγμή τοποθετείται και ο Γενικός Ελεκτής, ο οποίος εκ πρώτης τοποθέτησης τονίζει πως φαίνεται να υπάρχει τεράστια απώλεια εσόδων στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω διάφορων ενεργειών, τις οποίες και θα εξηγήσει στην συνέχεια. Είναι η έρευνα που τρέχει ο Γενικός Ελεκτής. Τώρα, παρευρέθηκε και η Υπουργός Εργασίας, Κωνσταντίνα, για το θέμα των σχεδίων και κατά πόσο θα επεκταθούν αυτά τα σχέδια. Ήταν κάτι και Υπουργός Εργασίας, ωστόσο δεν λέχθηκε κάτι νεότερο. Εξήγησε τα σχέδια όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή και την επέκτασή τους που είχε ανακοινωθεί εξάλλου τις προηγούμενες μέρες σε κοινή διάσκεψη τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας. Πέρα από αυτή την τελευταία επέκταση για τον τομέα του τουρισμού και κάποια σχέδια που θα δοθούν μέσω της ΑΝΑΒ για βοήθεια των εργαζόμενων που είτε εργάζονται είτε θέλουν να βρουν εργασία, δεν υπάρχει πρόθεση για κάτι περαιτέρω.